Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε. Κύριε Πουτακίδη, επειδή ξέρουμε ότι είστε από ανθρώπους που έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα, δεν θα το ανοίξουμε πάρα πολύ τώρα, έτσι καταλαβαίνετε και τον χρόνο. Εσείς σε ποια πλευρά είστε, ήσασταν προχτές, πείτε μας. Στην πλευρά των κατοίκων της Ακρινής, σε όλον αυτόν τον αγώνα που δίνουμε εδώ και 10 χρόνια. Άρα είστε με την κατάσταση. Βεβαίως, εξυπακούεται. Λέτε ότι υπάρχουν συγκάτοικοί σας εκεί, συγχωριανοί που έχουν και θεσμικό ρόλο ενδεχομένως, που δεν θέλουν τη μετεγκατάσταση. Προφανώς. Ποιοι είναι αυτοί? Προφανώς. Η πρόταση των τεσσάρων βάζει η πρόταση των τεσσάρων στο τοπικό συμβούλιο. Είναι τοπική σύμβουλη. Ναι. Με την πρόταση τους αυτοί έχουν βάλει τα φόπλακα στη μετεγκατάσταση. Γιατί και όχι μόνο καλά, αυτό. Τώρα τέσσερις άνθρωποι να βάλουν και τα φόπλακα σε ένα έργο που δεν προχωράει και 15 χρόνια. Κάπως είναι, κύριε Πουτακίδη. Προσέξτε, προσέξτε. Το αν δεν προχωράει δεν ευθυνόμαστε εμείς. Εμείς έχουμε κατακτήσει και ψηφίσει και ένας νόμος. Ναι. Ζητάμε όλα αυτά τα χρόνια να εφαρμοστεί ο νόμος. Και δεν εφαρμόζεται. Έτσι. Αλλά δεν εφαρμόζεται. Ναι, το αν δεν εφαρμόζεται δεν θα απολογηθούμε εμείς. Όχι. Προσέξτε. Δεν λέμε αυτό. Το αν δεν εφαρμόζεται. Δεν ευθυνόμαστε εμείς. Okay. Το ότι ήρθε αυτή η πρόταση να αλλάξει αυτό όλο το σκηνικό της πρότασής μας, εκεί μας προβληματίζει. Γιατί σας προβληματίζει? Πείτε μου, δηλαδή το να έχεις έτσι μία πόρτα ανοιχτή, μία δεύτερη επιλογή, μία πρόταση να καταθέσεις. Προσέξτε, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση που αναφυσβητούμε. Δεν αφυσβητούμε τίποτα. Η πρόταση όπως είναι διατυπωμένη, γιατί ο κοινός νους είναι τώρα. Δεν μπορεί να μας λένε ότι ζητάμε μία απόφαση από τον Υπουργό να μας στείλει ένα σχέδιο και επί αυτής να ψηφίσουμε. Τη στιγμή που δεν παίζει στη διαδικασία της ψηφοφορίας αν θέλουμε μετεγκατάσταση ή αν θέλουμε το σχέδιο της αυτού. Αν ήταν αυτό, προφανώς θα είχαμε και ανοιχτή πόρτα. Συγγνώμη, κύριε Πουτακίδη, ερώτηση. Το θέμα της μετεγκατάστασης της Ακρινής μπαίνει σε ψηφοφορία στο χωριό, υπάρχει δηλαδή αμφισβήτηση? Δεν υπάρχει θέμα, γιατί αυτό τελείωσε. Ναι. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, 717 υπογραφές, έχει κλείσει. Ωραία. Και εξ αυτού πήγαμε και κερδίσαμε τον νόμο. Ναι, ναι, ναι. Και περιμένουμε την εφαρμογή του νόμου. Ένα λεπτό. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Να κάνω και το επόμενο εύλογο ερώτημα, για εμάς που είμαστε απ' έξω. Έρχεται ένας συγχωριανός σας και σας λέει: αγαπητέ Κώστα, συγχωριανέ και φίλε, 15 χρόνια παλεύουμε, παλεύεις εσύ, παλεύουμε όλοι, δεν έχουμε με την κατάσταση. Θα πεθάνουμε εδώ, χτύπα ξύλο που λέει, σε εισαγωγικά, χωρίς να έχουμε τίποτα. Να μην βρούμε μία εναλλακτική. Να μην βρούμε μία εναλλακτική. Να απαντήσω ρωτώντας. Να σας πω, όταν έχουμε ένα ψηφισμένο νόμο και 15-25 χρόνια, ποιος σας εγγυάται εσάς όλους εμάς ότι με μία απόφαση ενός σχεδίου θα υλοποιηθεί αυτό? Εντάξει, αυτοί που... Προσέξτε, το λάθος αυτών που υπέβαλαν αυτή την ερώτηση είναι στο εξής. Θα μπορούσαν να ζητήσουν από το Υπουργείο την εναλλακτική να πάμε στην πρόταση στο δημοψήφισμα όπως αυτοί ζητάνε και να υπάρχει μία υστερόγραφο, μία σημείωση. Κύριοι, ό,τι απόφαση θα ψηφίσει εκ νέου η κοινότητα Ακρινής η κάτοικη θα είναι δεσμευτικό και για τον Υπουργό και για μας. Δηλαδή αν ο κόσμος της Ακρινής ψηφίσει το σχέδιο να υλοποιηθεί. Αν όμως ψηφίσει τη μετακατάσταση, κύριε Πιτσιάδα, οφείλουμε σε αυτή την ερώτηση που μου κάνετε να μας το δώσει η πολιτεία. Να δεσμευτεί όποια απόφαση και να πάρουμε όποια απόφαση θα υλοποιηθεί. Ας έρθει λοιπόν η πολιτεία με τέτοια επιχειρήματα. Μισό λεπτό. Να δούμε και τι είναι το σχέδιο. Ναι, κύριε Πουτακίδη, μεταφέρω κάτι που έγινε πριν από λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Ο κύριος Μαλούτας είπε ότι θα μεταφέρει στον Υπουργό Ενέργειας ότι πριν παρέλθει 31 Μαρτίου, που είναι και η λήξη ουσιαστικά του νόμου, έτσι, πρέπει να υπάρξουν εξελίξεις για τη μετεγκατάσταση Ακρινής. Αυτό θα το θέσω. Για τη μετεγκατάσταση. Έτσι είπε ο κ. Μαλούτας πριν από λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ωραία. Όχι, το λέω ως εξέλιξη πάνω στα πράγματα. Ας κάνω ένα σχόλιο, γιατί θέλω να πω και 2-3 πράγματα ακόμα. Μιλάμε για τη μετεγκατάσταση. Άρα είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί εδώ, προσέξτε, η πρόταση των τεσσάρων, προσέξτε με, η πρόταση των τεσσάρων έχει βγάλει εκτός
τους θεσμικούς φορείς όλους. Δηλαδή τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τον Περιφερειακό Συμβούλιο, τον Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτοί αποφασίσανε να στείλουν την επιστολή κατευθείαν στον Υπουργό και έχουν εξωστρακίσει όλους τους φορείς μας εδώ. Όχι, όχι. Προφανώς ο Δήμαρχος και καλά κάνει. Κύριε Πουτακίδη, συγγνώμη, αλλά το στέλνουν μια επιστολή για να τους δώσει εξήγηση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το Υπουργείο το οποίο είπε κάτι. Μπορεί ο πρώην Υπουργός να το είπε, αλλά δεν έχει σχέση, έχει συνέχεια το κράτος. Τι είπε ο Υπουργός? Είπε ότι σκεφτόμαστε κάτι άλλο για την Ακρινή. Σκεφτόμαστε. Μας το είπε. Όχι, αυτό θέλει. Δεν μιλάμε επιθετικά. Μα αυτό λένε. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό λένε. Να μας το πούνε. Μισό λεπτό. Αφού μας λένε αυτό, εμείς γιατί δεν το ξέρουμε και το ξέρουμε μόνο αυτοί, όταν δηλώνουν στην αίτησή τους ότι θα, για τη δημιουργία εισοδημάτων για τους κατοίκους. Αλλά κάτι ξέρουν αυτοί και δεν το ξέρουμε εμείς. Άρα κάτι ξέρουν. Άντε, γιατί αυτό. Λέτε ότι ξέρουν. Κάτι ξέρουν. Να συμφωνήσουμε ότι αυτοί κάτι ξέρουν που δεν το ξέρουν οι κάτοικοι. Αυτό το ξέρουν οι τέσσερις. Δεν το ξέρει ο πρόεδρος. Δεν το ξέρει ο πρόεδρος της κοινότητας. Δεν το ξέρει ο πρόεδρος του συλλόγου. Δεν το ξέρουν οι κάτοικοι, τα μέλη του συλλόγου και το ξέρουν οι τέσσερις. Και επειδή το ξέρουν οι τέσσερις, πρέπει να συμφωνήσουμε. Από πού το ξέρουν, εσείς τι λέτε τώρα, γιατί προφανώς μια άποψη έχετε. Σας διαβάζω το έγγραφο που καταθέσανε. Αυτό σας διαβάζω εγώ. Σας λέω ότι για να πάρουμε όμως οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον του χωριού και για την πιθανή μετακατάσταση με βάση την απάντηση του Υπουργού, θα πρέπει η κυβέρνηση να μας παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση εναλλακτικά της μετεγκατάστασης που να δίνει προοπτική, να εγγυάται καλύτερο περιβάλλον, καλύτερες συνθήκες ζωής και τη δημιουργία των εκμάτων των κατοίκων. Αυτό γιατί οδηγεί τις σκέψεις σας ότι κάτι ξέρουν? Και τέλος πάντων, κύριε Πουτακίδη, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Τι ξέρουν και από πού, πείτε μου λιγάκι. Κύριε Πουτακίδη, τι ξέρουν και από πού. Γιατί εδώ κυκλοφοράνε ότι μας κάνανε προτάσεις ότι θα πάρουν κάποια λεφτά από τα φωτοβολταϊκά. Πώς ξέρουν αυτοί ότι θα πέσουν εισοδήματα? Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε, πώς ξέρουν. Τον κορονοϊό, γιατί εγώ τα ξέρω. Εγώ διαβάζω τη δήλωσή του. Πώς αυτοί γνωρίζουν και γιατί δεν τη ξέρουν το χωριό, αυτό πέστε μου. Γιατί να το ξέρουν μόνο οι τέσσερις? Ποιοι είναι οι τέσσερις? Τι εκπροσωπούν? Είναι τέσσερα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου. Σωστά. Οι 700 και πλέον κάτοικοι δεν πρέπει να το γνωρίζουν για να έχουμε θέση επ' αυτού? Ναι. Σας ρωτώ. Ωραία. Έτσι. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Μισό λεπτό όμως. Θα ήθελα και λίγο να αναφερθώ, γιατί είχα κι άλλα από ό,τι καταλαβαίνω, στις δηλώσεις του κυρίου Αμανατίδη. Και εσείς με τον κύριο Αμανατίδη τα έχετε? Όχι, όχι, δεν τα έχω. Εγώ τα έχω με την πραγματικότητα, με την αλήθεια, με το όπως έχουν διατυπωθεί. Ο κύριος Αμανατίδης. Πού το είπε, δεν είναι. Σε δηλώσει. Ναι, συνεχίζει. Πείτε το, πείτε το. Σε δηλώσεις του, ναι, σε δηλώσεις του, σε τοπικό site εδώ, ναι, είπε ότι απομακρύνεται η μετεγκατάσταση. Και ανάφερε την ερμηνεία του Υπουργού βάσει με τις απαντήσεις. Εγώ ρωτώ τον κύριο Αμανατίδη. Η δικιά του θέση για το θέμα της μετεγκατάστασης της Ακρινής. Ο άνθρωπος τον οποίον τον είχαμε εμείς καθοδηγητή τόσα χρόνια και μας συμβούλευε και μας έλεγε και ότι μπορεί να γίνει, ποια είναι η θέση του, θα μας την πει? Ένα το κρατούμενο. Λέει, εξετάζεται καινούργια πρόταση. Καλά, την πρόταση έρθει μόνο ο Αμανατίδης χωρίς να την ξέρει το χωριό και οι τέσσερις? Ήδη το λέει. Ο Αμανατίδης τη δήλωσε. Στη νέα πρόταση έχουν συμφωνήσει, έχουν σύμφωνη γνώμη οι κάτοικοι? Ρωτήθηκαν. Αν συμφωνούμε ή όχι. Αυτά όλα ο κύριος Αμανατίδης πρέπει να μας τα πει, γιατί τα ερωτήματα για αυτόν είναι πολλά και διάφορα. Ωραία. Στο υπόμνημά τους, οι κύριοι που καταθέστανε, προσέξτε, στο υπόμνημά τους μιλάνε, το υπόμνημά τους μιλάνε ότι περιμένετε λίγο. Πείτε μια κουβέντα και θα ολοκληρώσουμε. Η κυβέρνηση, στο Master Plan έχει αποφασίσει και για την Ακρινή. Σας ερωτώ λοιπόν, γνωρίζετε τίποτε στο Υπουργικό Συμβούλιο που έχει συζητηθεί, εάν έχει στο Master Plan στην απολυκτοποίηση έστω και μια κουβέντα για την Ακρινή? Αυτό μας καταθέτουν οι κύριοι που μας κάναν την πρόταση. Κύριε Πουτακίδη, θα ερωτηθεί ο κύριος Αμανατίδης όταν θα είναι σε θέση και αυτό, να ρωτήσει. Αυτά ρωτάμε. Αυτά ρωτάμε εμείς. Οι άλλοι τρεις βουλευτές έχουν πάρει θέση για το ζήτημα που προέκυψε? Προφανώς ο κύριος Παπαδόπουλος που έκανε μια δήλωση, η οποία μας άφησε τουλάχιστον το δικαίωμα να έχουμε και το θέμα της μετεγκατάστασης συζήτηση. Προφανώς οι άλλοι δύο θεωρώ ότι δεν άκουσα καμία τοποθέτηση. Προφανώς μπορεί να συντάζονται και με το αίτημα της μετεγκατάστασης.
Αλλά εδώ το κύριο θέμα είναι ότι υπάρχει μία απόφαση στην οποία έχουν πάρει όλοι οι κάτοικοι. Και εμείς συζητάμε τώρα για 4 άτομα να έχουμε ανοιχτή πόρτα. Αυτή η πόρτα πώς εννοείται να είναι ανοιχτή όταν δεν είναι καθόλου ή έστω μία σημερίδα των κατοίκων? Όταν κάναν την πρόταση οι κύριοι αυτοί. Είναι σαφές αυτό από που λέτε, κύριε Κουτακίδη. Ναι, εκτός τα 4, τελειώνω. Εκτός τα 4 άτομα που υπογράψανε το τοπικό συμβούλιο, δεν είδα καμιά άλλη υπογραφή. Γιατί εγώ έχω 700 υπογραφές στη Γενική Συνέλευση μου και κανένας δεν τις απέριψε, δεν ζήτησε να αναιρεθούν. Αυτοί δεν είχαν ούτε μία πρόταση πέρα από το 4. Άρα για 4 μιλάμε. Εντάξει. Εκεί είναι η διαφορά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω πως θα χρειαστεί να το ξανανοίξουμε αυτό το ζήτημα. Μάλλον μόλις άνοιξε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έγινε. Γεια σας. Είναι μεγάλο το θέμα.